Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 13 Δεκεμβρίου μαζί στις 3 η επικαιρότητα, η προεκτάσεις της επικαιρότητας. Θα δούμε τα σημαντικότερα θέματα όπως προκύπτουν μέσα από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Θυμίζω το τηλέφωνο επικοινωνίας του σταθμού μας 22410-3120. Επίσης το email της εκπομπής μαζί στις 3@gmail.com. Επίσης, μέσα από τρεις μορφές μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τηλεόρασης Αιγαίο μέσα από την ψηφιακή δορυφορική πλατφόρμα της COSMOTE από το κανάλι 651, μέσα από την DJA για την περιφέρεια του Αιγαίου μέσα από το κανάλι 1023 και βεβαίως μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα aegeotv.gr. Υπάρχει πάντα η εφαρμογή του live streaming, δηλαδή της απευθείας μετάδοσης. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή. Την έχουμε ουσιαστικά χωρίσει σε δύο μέρη. Θα ξεκινήσουμε από την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο. Αφού την τελευταία περίοδο είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία είτε τρέχει η περιφέρεια έχοντας την θεσμική υποχρέωση, είτε παρεμβαίνει η περιφέρεια προκειμένου κάποιος να αναλάβει την ευθύνη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι υπόθηκε σήμερα στη συνέντευξη τύπου από τον Περιφερειάρχη. Πριν από μερικές μέρες ανοίξαμε στην πράξη το χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτιού Αιγαίου ΕΣΠΑ 2021-2027. Μιλούσαμε γι' αυτό καιρό και στο στάδιο της προετοιμασίας του χρηματοδοτικού αυτού εργαλείου και στο στάδιο του μεγάλου αγώνα για την αύξηση των πόρων του, που να πω για ακόμα μια φορά ότι είναι η μεγάλη ευχάριστη είδηση ότι εκεί είναι, διπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός και βέβαια και για την έγκριση του. Την τελική, το πράσινο φως το πήραμε τέλος Οκτωβρίου. Θυμάστε, τότε είχαμε μιλήσει και σας είχα πει ότι θα δώσουμε τη μάχη να ανοίξουμε το ΕΣΠΑ 2021-2027, να το ανοίξουμε μέσα στο 2022. Αυτό έγινε πριν από μερικές μέρες. Η πρώτη πρόσκληση βγήκε στον αέρα. Αφορά 5 δήμους, 5 περιοχές του Νοτιού Αιγαίου. Είναι η Ρόδος και συγκεκριμένα η πόλη της Ρόδου, δεν είναι όλο το νησί, ως περιοχή εφαρμογής δυνητική. Είναι η Ερμούπολη της Σύρου, είναι η χώρα της Νάξου, είναι η Κάλυμνος, το κέντρο του νησιού, της υπόθια όπως λέγεται, και είναι και η Κος, η πόλη της Κο, το κέντρο της Κο, οι 5 περιοχές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν πρόταση για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπλασης με ένα συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 25,1 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το σύνολο της δημόσιας δαπάνης. Δίνεται αυτό μέσα από το πρόγραμμα, μέσα από τους κανόνες που ισχύουν για τις χρηματοδοτήσεις αυτές, να έχει και υπερδέσμευση. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι μεγαλύτερος ουσιαστικά ο προϋπολογισμός ο οποίος των έργων τα οποία θα ενταχθούν. Θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν. Μιλάω με προσοχή σε αυτά τα θέματα γιατί αυτές οι χρηματοδοτήσεις έχουν το χαρακτήρα της ανταγωνιστικής αξιολόγησης. Δηλαδή υποβάλλουν οι δικαιούχοι, οι δυνητικοί δικαιούχοι, δεν είναι υποχρεωτικά δικαιούχοι. Είναι δυνητικοί δικαιούχοι τώρα. Λαμβάνουν την πρόσκληση, λαμβάνουν το πλαίσιο
τους κανόνες και έχουν τη δυνατότητα μέσα στο χρονικό περιθώριο που περιγράφει η πρόσκληση, εν προκειμένου είναι 5 μήνες, να καταθέσουν με τις προδιαγραφές, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, με το περιεχόμενο του φακέλου, το οποίο αναλυτικά περιγράφεται μέσα στην πρόσκληση και την οποία την έχετε, να καταθέσουν την πρότασή τους. Αυτή αξιολογείται. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μπουν, να τύχουν τελικά χρηματοδότησης, να εγκριθούν λιγότερα από τα 5 έργα τα οποία είναι δεξαμενοί. Έχουν λάβει 5 δήμοι την πρόσκληση, μπορεί τελικά να χρηματοδοτηθούν λιγότεροι. Πώς, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αξιολογείται η κάθε πρόταση και πάει ανάλογα και με τον προϋπολογισμό. Υπάρχει ένα κατώτατο όριο προϋπολογισμού, ένα ανώτατο όριο προϋπολογισμού και 8-15 εκατομμύρια αναδικαιούχο. Όλα αυτά είναι συμφωνημένα και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με όλους τους κανόνες των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και να θυμίσω ξανά, τέλος Οκτωβρίου, νομίζω 20-21 Οκτωβρίου, ήμασταν στη Ρόδο, στην μεγάλη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, όπου συμμετέχουν και 4 μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πήραμε το πράσινο φως. Να πω ότι αυτό που έγινε τότε εδώ δεν αξιολογήθηκε ή δεν αναδείχθηκε στο εύρος της σημασίας του, είναι ότι στο ΕΣΠΑ 2021-2027, ένα κριτήριο στα έργα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που έχει θέσει η Ευρώπη πανευρωπαϊκά είναι το κριτήριο της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχουν προδιαγραφές, υπάρχουν απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα έργα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να πληρούν κάποιους κανόνες που έχουν να κάνουν με το μεγάλο ζήτημα της εποχής που είναι η κλιματική αλλαγή. Στο δικό μας επιχειρησιακό πρόγραμμα αυτό έκλεισε σαν ζήτημα και τον Οκτώβριο που ήμασταν εδώ στην συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης για μας ήταν ένα μεγάλο στόχος, ήταν μεγάλο task αυτό. Να κλείσουμε σε αυτή τη συνεδρίαση και το ζήτημα των κριτηρίων της κλιματικής αλλαγής σε πάρα πολλές περιφέρειες της Ευρώπης, να ξέρετε, είναι ανοιχτό, ενώ έχουν πάρει την έγκριση ως προς το ύψος του προϋπολογισμού τους και το περιεχόμενό τους, δηλαδή τους στόχους και τους άξονες, δεν έχουν πάρει πολλές περιφέρειες στην Ευρώπη ακόμα την έγκριση των κριτηρίων της κλιματικής αλλαγής. Πώς δηλαδή, ποια είναι αυτή η μέθοδος ή ποια είναι αυτά τα κριτηρία, ποιες είναι αυτές οι αρχές, οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα έργο ούτως ώστε να εγκρίνεται και ως προς την απέτηση της κλιματικής αλλαγής. Και εμείς αυτό το πετύχαμε τον Οκτώβριο στη συνεδρίαση αυτή που είχαμε στη Ρόδο, το περάσαμε και αυτό το τεστ και γι' αυτό μπορέσαμε και μπορούμε πλέον, είναι ανοιχτό πλέον το ΕΣΠΑ 2021-2027 και γι' αυτό μπορέσαμε και βγάλαμε και την πρώτη πρόσκληση στον αέρα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σε αυτές τις 5 περιοχές. Ερώτηση τώρα. Και ένα χρόνο γιατί νωρίτερα. Ένα χρόνο νωρίτερα. Νωρίτερα από τη λήξη του προηγούμενου προγράμματος. Σωστά, σωστά. Το ΕΣΠΑ 14-20 ξέρετε ότι κλείνει του χρόνου. Είμαστε εντάξει εκεί, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, αλλά στα ξαναπούμε για να στεναχωρήσουμε λίγο το φιλοθεάμον κοινό της μιζέριας και της κακομοιριάς. Στο ΕΣΠΑ 14-20 που ήδη που τρέχει ακόμα, όπως ξέρετε, εκεί έχουμε υπερβεί το 100% σε απορρόφηση, οπότε έχουμε την απόλυτη ηρεμία ότι έχει μια ομαλότατη
πορεία, δεν χάνεται ούτε ευρώ. Αλλά δεν είναι ότι δεν χάνεται ούτε ευρώ, δεν χάνεται και ούτε μέρα σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ενεργοποίησης του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ξανά στην πόλη της Ρόδου, στην πόλη της ΚΟ, στην ΣΥΡΟ, στην πρωτεύουσα, στην Ερμούπολη, στην Πόθια της Καλλίνου και στη χώρα της Νάξου, να υποβάλουν προτάσεις για αστική ανάπλαση. Γιατί είναι αυτές οι πέντε μόνο περιοχές? Γιατί δεν απαντάμε σε άλλα νησιά αστικό περιβάλλον μεγάλης έκτασης. Επειδή είναι αστικές αναπλάσεις, βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει αστικό περιβάλλον. Σε ένα μικρό νησί δεν υπάρχει αστικό περιβάλλον. Στα μικρότερα νησιά δεν υπάρχει η έκταση του αστικού περιβάλλοντος που από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για αυτές τις πέντε, να ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ενδιασμούς και χρειάστηκε να επιχειρηματολογήσουμε σκληρά για να πάρουμε το πράσινο φως. Γιατί αστικό περιβάλλον, καταλαβαίνετε, στην υπηρετική Ευρώπη είναι πολύ πολύ μεγάλες περιοχές, απείρως μεγαλύτερες από ότι στα νησιά μας. Αλλά είμαστε εντάξει, πέντε περιοχές απέκτησαν ήδη τη δυνατότητα χρηματοδότησης πολύ σημαντικών έργων αστικής ανάπλασης. Για μας είναι έργο και όχι μόνο αστικής και αστικής όμως και πολιτιστικής κυρίως, και δεν το έχουμε ξεχάσει, είναι το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου. Είναι το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου, για το οποίο αποδείχθηκε ότι η δουλειά που είχε να γίνει τελικά ήταν τελικά, και είναι ζήτημα χρόνου. Όταν λέω χρόνο, μπορεί να είναι και εβδομάδες, μία-δύο εβδομάδες, η τελική έγκριση του, η δημοπράτησης πια, έτσι. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση είναι οκ. Okay. Λοιπόν, μεγάλη υπόθεση να λες ότι έφτασα στο 100%. Είμαστε στο 100% πια. Κλείσαμε όλο το checklist, κλείσαμε και τα τεύχη δημοπράτησης. Βρίσκεται ο πλήρης, 100% πλήρης φάκελος στην ειδική υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης. Ονομάζεται ΕΙΣΤΑ, είναι από τα πρώτα έργα τα οποία καλείται να δώσει το πράσινο φως πια για τη δημοπράτησή τους. Και αμέσως μόλις έρθει το πράσινο φως από την ΕΙΣΤΑ, θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή. Γιατί άλλες δύο δεκαετίες κουβεντολόι σε αυτόν τον τόπο κλείνει με τον τρόπο που η ιστορία αυτού του τόπου επιβάλλει να κλείνει ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, με την αντιμετώπιση του, με την επίλυσή του, με τη θεραπεία του, και επιτέλους να φτιαχτεί και αυτό το υπέροχο μνημείο που λέγεται Εθνικό Θέατρο, που το βλέπουμε εδώ πέρα καταστραμμένο δύο δεκαετίες. Επαναλαμβάνω, στο 100% πλέον ολοκληρωμένη η δουλειά του έργου, και δεν έχουμε καμία απολύτως ανησυχία σε ό,τι αφορά το αν θα πάρουμε ή όχι το πράσινο φως από την ΕΙΣΤΑ, ετυπική διαδικασία. Η δουλειά έχει γίνει με πάρα πολύ μεγάλη επιμέλεια, με συνεχή συνεργασία όλων των φορέων, των εμπλεκομένων. Και ποιοι είναι οι εμπλεκομένοι φορείς, θα το θυμίσουμε άλλη μια φορά. Ο Δήμος Ρόδου, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης του ακινήτου. Το Υπουργείο Πολιτισμού, που το επιβλέπει ως μνημείο. Και όχι μόνο το επιβλέπει, σε αυτή την περίπτωση χρηματοδοτεί και και το έργο της αναστήλωσης του Εθνικού Θεάτρου. Και η Περιφέρεια του Αιγαίου, ο οποίος είναι ο φορέας υλοποίησης. Σε ένα μέρος μικρό είμαστε και φορέας χρηματοδότησης. Επαναλαμβάνω ότι είναι ζήτημα πολύ πολύ λίγου χρόνου πια για να προχωρήσουμε στη δημοκράτηση. Θα κλείσω με τη χθεσινή συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Καθιερώθηκε πριν από μερικά χρόνια
Ξεκίνησε κατά καιρούς να συναντείται ο Πρωθυπουργός με τους περιφερειάρχες της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σε αυτές τις συναντήσεις πλαισιώνεται και από συνεργάτες του, τους υπουργούς που ανάλογα με την ατζέντα, τη θεματολογία της κάθε συνάντησης είναι και αυτοί παρόντες. Εκτός των στενών συνεργατών του Πρωθυπουργικού Γραφείου είναι και οι υπουργοί, επαναλαμβάνω, ανάλογα με τα θέματα που έχει κάθε φορά η συνάντηση αυτή. Είπα και σήμερα το πρωί ότι η σχέση μας, γιατί με ρώτησε κάποιος, μου λέει πόσα πήρατε από τη χθεσινή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Λέω, η σχέση μας δεν είναι λογιστική. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Πήραμε. Όχι, δεν πήραμε. Πήραμε 160 εκατομμύρια χθες. Λοιπόν, ξεκίνησε η συζήτηση με 100 και έκλεισε στα 160. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, όχι εμείς στο Νότιο Αιγαίο 160 και οι 13 περιφέρειες. Είναι το επόμενο διήμερο θα γίνει η κατανομή. Μέχρι την μεθαύριο, μέχρι την Πέμπτη, θα γίνει η κατανομή 160 εκατομμυρίων ευρώ για το κλείσιμο του έτους. Τι είναι το κλείσιμο του έτους? Το κλείσιμο του έτους είναι το αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Μάρτης που έφερε τον πόλεμο στην Ευρώπη έφερε μια πολύ βαθιά ενέργεια, πολύ βαριά ενεργειακή κρίση, έφερε πληθωρισμό, έφερε έλλειψεις στα υλικά, έφερε ανατιμήσεις, έφερε αναθεωρήσεις τιμών, τις οποίες αποφάσισε η κυβέρνηση κεντρικά. Σας θυμίζω παλιότερη συζήτησή μας εδώ, όπου σας είχα πει πως εμείς δεν θέλαμε από την αρχή ο καθένας από εμάς, ο κάθε περιφερειάρχης, να πω και κάθε δήμαρχος, αλλά μείνουμε στα δικά μας. Δεν θέλαμε ο καθένας από εμάς να τα αντιμετωπίσει με τη δική του αντίληψη, μέσα στα εργαλεία και μέσα στα όρια που η νομοθεσία προβλέπει και επιτρέπει, αλλά με τη δική του ματιά τις ανατιμήσεις στα έργα. Και ήρθε το Υπουργείο, το ζητήσαμε τότε από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό και αυτό έγινε δεκτό και είναι και το σωστό, ότι να είναι ένας κοινός, να υπάρχουν κοινοί κανόνες με έναν συγκεκριμένο θεσμοθετημένο κεντρικά από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, όπως και έγινε, τρόπο αντιμετώπισης των πραγματικών ανατιμήσεων. Και αυτό έγινε μια μεγάλη δουλειά από το Υπουργείο Υποδομών και βγήκε το μοντέλο διαχείρισης, βγήκαν οι κανόνες, νομοθετήθηκε αυτό. Αυτό οδήγησε σε ανατιμήσεις. Αυτό τίναξε στον αέρα τους προϋπολογισμούς όλων των περιφερειών. Έχεις προϋπολογίσει ένα έργο με 1.000 ευρώ, είναι σε εξέλιξη το έργο, έχουν έρθει ανατιμήσεις πολύ σημαντικές σε πολλά υλικά, παραδείγματος χάρη σίδερο και. Άσφαλτος που έχει πετρελαϊκά κτλ. Και αυτά έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Αυτό οδήγησε στο να υπάρχουν χρηματοδοτικά προβλήματα και για να κλείσουμε τώρα το 2022 σε έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, αυτά τα έργα μιλάμε, και έργα για τα οποία τρέχουν και λογαριασμοί. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ανεπτυγμένα εκατοντάδες εργοτάξια σε όλο το Νότιο Αιγαίο και στη Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. Και είναι και εκατοντάδες τα έργα τα οποία εκτελούνται. Είναι έργα δικά μας, δεν είναι η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία είναι έργα άλλων φορέων, άλλων οργανισμών, τα οποία τα εκτελούμε για λογαριασμό τους. Τα περισσότερα τα χρηματοδοτούμε κιόλας για λογαριασμό τους. Λοιπόν, έχουμε ξαναπεί ότι αυτό μας δίνει την χαρά της δημιουργίας και το να βγαίνουμε έξω από το στενό κουστούμι της αρμοδιότητας για μας
είναι μια απόφαση 100% έτσι μελετημένη και είναι η δική μας, αν θέλετε, σφραγίδα, η δική μας δήλωση ότι είμαστε εδώ για να αγωνιζόμαστε για όλα τα θέματα, είτε μας αφορούν άμεσα σε επίπεδο ευθυνών και αρμοδιοτήτων, είτε όχι. Και φτάσαμε τώρα στο κλείσιμο του 2022, τέλος πάντων, έχοντας όλοι κάποιο μεγάλο ή μικρό, ανάλογα η κάθε περιφέρεια, κάποιο χρηματοδοτικό κενό, και αυτό έπρεπε να καλυφθεί. Παρόν στην χθεσινή συζήτηση με τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, και ο Υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τον κρίσιμο ρόλο της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος είναι ο πιο στενός, αν θέλετε, για την αυτοδιοίκηση, έτσι, συνεργάτης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των Δήμων και των Περιφερειών. Θα αδικήσω κάποιον ή να ξεχάσω, ήταν ο κύριος Κάρκος, είναι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, και αυτόν είναι κρίσιμος ο ρόλος. Και ο Άκης ο Σκέρτσος, ο οποίος είναι στο Μέγαρο Μαξίμου, δρομολογήθηκαν οι λύσεις αυτές και το επόμενο, επαναλαμβάνω, διήμερο 160 εκατομμύρια ευρώ έρχονται στις περιφέρειες για να κλείσουμε ομαλά το 2022 και να ξεκινήσουμε το 2023 με τα καινούργια μας χρηματοδοτικά εργαλεία, στα οποία όλοι προσδοκούμε μια αύξηση σε ό,τι αφορά την ροή των χρηματοδοτήσεων, και εμείς ως Νότιο Αιγαίο το ίδιο, και πιστεύω ότι θα την έχουμε. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, η εξέλιξη των συζητήσεων και η πορεία αυτών των συζητήσεων είναι σε πολύ καλό στάδιο. Αυτά από εμένα. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Τα συζητάτε εδώ και με τον κύριο Ψηλάντη και μέσα από το γραφείο τύπου προσπαθούμε να κάνουμε μια ενημέρωση. Προφανώς δεν μπορούν όλα να έχουν τους προβολείς και την προσοχή την οποία και εμείς θα θέλαμε, γιατί το έργο το οποίο παράγεται αυτή τη στιγμή και αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ μεγάλο, πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο, από δικές παρεμβάσεις, από έργα ίδρυυσης, έργα αποχέτευσης, κλείνουμε λιμενικά έργα σημαντικά, όπως παραδείγματος χάρη της Καρπάθου, Λέρου, έργα τα οποία έχουν να κάνουν με σχολικές μονάδες, έργα που έχουν να κάνουν με αθλητικές υποδομές, και υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο πλέγμα έργων εντός και εκτός εισαγωγικών. Εκεί θα έλεγα περισσότερο δράσεων και πρωτοβουλειών είναι ο σωστός χαρακτηρισμός τους, που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή. Είναι δομές πρόνοιας. Πληροφορήθηκα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση από τον Δήμο της Ρόδου ότι ολοκληρώσανε στον Δήμο την διαδικασία για την ίδρυση μιας νέας δομής για τη φιλοξενία αστέγων στο νησί της Ρόδου. Ένα φαινόμενο πραγματικά έτσι πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό. Και εκεί η χρηματοδότηση είναι 100% από την περιφέρειά μας. Είναι ένα ποσό το οποίο εξασφαλίσαμε μέσα από τους ευρωπαϊκούς μας πόρους για να ιδρυθεί αυτή η νέα δομή. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.